Doctors Life. Η υγεία και το μυαλό είναι δύο θαυμάσια πράγματα στη ζωή, όπως είπε και ο Μένανδρος στο 4ο αιώνα. Να καλωσορίσουμε την ομάδα μας, Doctors Life, καλωσορίζοντας φυσικά πρώτα τον οφθαλμίατρο χειρουργό μας, τον κύριο Τσιούμα. Τι κάνετε, κύριε Τσιούμα? Μια χαρά είμαι. Καλωσορίζοντας στο Doctors Σας Life. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία σήμερα. Πολύ καλά είμαστε. Έχουμε όλη ωραία η ομάδα θεματάκια εδώ. Σήμερα να πούμε, Ναι. η καινούργια μας ομάδα. Να καλωσορίσουμε τον οτορινολαριγκολόγο μας και χειρουργό μας, τον κύριο Παπαβασιλείου. Τι κάνετε, κύριε Παπαβασιλείου? Χαίρομαι που σας βλέπω και ευχαριστώ που με καλέσατε. Και Πολύ εμείς, καλά. Η καινούργια μας ωραία ομάδα. Καλώς ήρθατε στο Doctors Live. Ευχαριστώ. Να καλωσορίσουμε τον ουρολόγο μας και νευρολόγο μας, τον κύριο Δρακόπουλο. Τι κάνετε, κύριε Δρακόπουλο? Γεια σας και από μένα. Καλά είστε? Μια χαρά εσείς. Καλώς ήρθατε στο Doctors Live. Ευχαριστώ πολύ. Να καλωσορίσουμε τον κύριο Μυρίλα, γυναικολόγο με αυτήρα και χειρουργό μας. Τι κάνετε, κύριε Μυρίλα? Σας χαιρετώ, κύριε Τζάθα. Σας ξαναέχουμε πάλι στην ομάδα μας. Η χαρά είναι δικιά μου. Και η δική μας φυσικά. Καλώς ήρθατε στο Doctors Live. Ευχαριστώ. Και να καλωσορίσουμε τον γενικό χειρουργό μας, τον κύριο Βασίλη Γκιούρδα. Τι κάνετε, κύριε Γκιούρδα? Μια χαρά σήμερα. Καλώς ήρθατε στο Doctors Live. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε γιατί έχουμε και ένα hot θέμα, ξεκινώντας φυσικά από εσάς. Μιλήσαμε φυσικά για το Μένανδρο τον 4ο αιώνα, αλλά 21ος αιώνας πάσχει από παχυσαρκία. Αυτή τεράστια νόσος. Και να ξεκινήσουμε με εσάς ρωτώντας σας για την παχυσαρκία, με τον όρο. Τι ακριβώς είναι η παχυσαρκία? Η παχυσαρκία, κατά μένα, είναι αυτή τη στιγμή η πιο συνηθισμένη νόσος στην ιατρική, την οποία ασχέτως αν την αντιμετωπίζεται παθολογικά ή χειρουργικά, είναι μια νόσος η οποία είναι χειρότερη από τον καρκίνο, έχει μεγαλύτερη θνητότητα από τον καρκίνο, έχει μεγαλύτερη τάση υποτροπής από τον καρκίνο και είναι και πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί ιατρικά. Και γι' αυτό εμπλέκονται πάρα πολλές ειδικότητες σε αυτό το κομμάτι της παχυσαρκίας, όχι μόνο στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, όσο και στην αντιμετώπιση των επιπλοκών της παχυσαρκίας. Δηλαδή, εδώ έχουμε τέσσερις συναδέλφους, που λίγο πολύ ο καθένας έχει να διορθώσει τα προβλήματα που θα δημιουργήσει η παχυσαρκία. Σίγουρα, υπάρχει ο υπέρβαρος και υπάρχει και ο παχύσαρκος. Θέλετε να ξεκινήσουμε αυτό να είναι ένα, αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει πολύ έντονο στην Ελλάδα και μακάρι να έμπαινε σωστά η διάγνωση, γιατί πάρα πολλοί κόσμοι θα καταλάβουν το πρόβλημά του. Αυτή τη στιγμή υπέρβαρο θεωρούμε έναν άνθρωπο που έχει ένα BMI από 25 έως 30. BMI, το έχουμε πει σε πολλές εκπομπές αυτό το πράγμα, είναι όταν διαιρέσει το βάρος για το ύψος τετράγωνο, βγαίνει ένας δείκτης που λέγεται BMI ή που είναι μέσον όρο στα ελληνικά δείκτη σωματικής μάζας. Όπως έχουμε εδώ και ένα πίνακα. Αυτός είναι ένας πίνακας πολύ ενδεικτικός. 4 εκατομμύρια Έλληνες είναι υπέρβαροι. Δηλαδή, ο μισός ελληνικός πληθυσμός αυτή τη στιγμή είναι στο 25 με 30. Από 30 έως 35 έχει παχυσαρκία τάξης 1, 35 με 40 έχει παχυσαρκία τάξης 2, που δυνητικά είναι νοσογόνος, και πάνω από 40 έχει νοσογόνο παχυσαρκία. Και μάλιστα πάνω από 50 λέγεται κακοήθης παχυσαρκία. Και λέγεται κακοήθης γιατί η πρόγνωση αυτής της παχυσαρκίας είναι περίπου ανάλογη με το προσδόκιμο βίωσης ενός καρκινοπαθούς. Να το πω απλά δηλαδή. Άσχημα τα πράγματα. Ένας άνθρωπος, μια γυναίκα, ένα 68-150 κιλά, αναμένεται να ζήσει λιγότερο από μια γυναίκα με καρκίνο στο μαστό, στάδιο 2. Κρίμα. Οπότε η νόσος έχει προχωρήσει πάρα πολύ και πρέπει να γίνει κάτι άμεσα. Το πρόβλημα στην παχυσαρκία είναι ίσως η μόνη νόσος που ο άλλος δεν αντιλαμβάνεται ότι είναι ασθενή. Το έχω πει πάρα πολλές φορές και θα το ξαναπώ ότι ο κόσμος, επειδή απενοχοποιεί πάρα πολύ το θέμα της παχυσαρκίας, γιατί εμπλέκονται πολύ κοινωνικοί και οικογενειακοί παράγοντες, πολύ σπάνια έχει αντιληφθεί το πρόβλημά του. Και ως εκ τούτου δεν το αντιμετωπίζει. Και ενώ αντιμετωπίζει διάφορα άλλα προβλήματα που είναι πολύ μικρότερη σημασία, αγνοεί αυτό και στο τέλος βέβαια καταλήγει από το πρόβλημα αυτό της παχυσαρκίας. Πάντως έχει γίνει νόσος στην Ελλάδα και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί δεν είναι πλέον μόνο στην Αμερική, είναι 30% είναι πλέον η Ελλάδα. Και είναι άσχημα τα πράγματα. Νομίζω ότι τα νούμερα δεν μπορούν να ελεγχθούν. Η Ελλάδα και σε αυτό το πράγμα αρχίζει και παίρνει τα σκύπτρα. Η Ελλάδα δυστυχώς σε πολλά πράγματα παίρνει τα σκύπτρα που δεν θα έπρεπε να τα έχει. Είναι πρώτη στην παιδική παχυσαρκία. Είναι από τις 5 πρώτες χώρες στην ενήλικο παχυσαρκία. Υπάρχουν 250.000 Έλληνες αυτή τη στιγμή που πάρχουν από νοσογόνο παχυσαρκία. Και παράγονται φυσικά χιλιάδες κάθε χρόνο. Και όσο μάλιστα χειροτερεύει αυτή τη στιγμή η οικονομική κρίση, τόσο το πράγμα αυτό θα χειροτερεύει. Γιατί υπάρχει το άγχος. Όχι μόνο το άγχος, υπάρχει κακή διατροφή. Σήμερα ένας άνθρωπος είναι ένα νούμερο πολύ καλά μετρημένο, με 8 ευρώ, με 9 ευρώ αγοράζει 4.000 θερμίδες. Ένας άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος έχει οικονομικό πρόβλημα, πηγαίνει σε εστιατόρια που έχουν φαγητά πολύ χαμηλής ποιότητας και πολύ υψηλής θερμιδικής αξίας. Με αποτέλεσμα την παχυσαρκία. Πολλά λιπαρά, τα junk food που ακούτε συχνά κτλ. Με όλες τις συνέπειες που έχουν. Το junk food, ακριβώς. Κύριε Μυρίλα, είχατε κάτι να ρωτήσετε? Μου αρέσει ο τρόπος ταξινόμησης πάρα πολύ που μας λέει ο κύριος Γκιούρδας. Τα δεδομένα τα οποία μας αναφέρετε, θα ήθελα να μας τα διευκρινίσετε λίγο όσον αφορά τον ελλαδικό χώρο. Δηλαδή, αναφέρατε ήδη ενδεικτικά ότι η ποιότητα της διατροφής είναι πάρα πολύ σημαντική. Ήθελα να μας πείτε αν
να μας δώσετε κάποια συγκριτικά στοιχεία μεταξύ των χωρών, να μας πείτε πού τοποθετείται η Ελλάδα, γιατί ο Έλληνας ενδιαφέρεται να μάθει πού βρίσκομαι σε σχέση με τη διεθνή κοινότητα και αν υπάρχουν κάποια ειδικά δεδομένα στην ελληνική διατροφή ή στον ελληνικό τρόπο ζωής που προδιαθέτουν προς ταχυσαρκία το δικό μας λαό. Αυτό που είπα ότι η Ελλάδα ακολουθεί πάρα πολύ έντονα το δυτικό τρόπο ζωής και ειδικά τον αμερικανικό τρόπο ζωής. Υπάρχει, να πάω λίγο πίσω στην ερώτηση, ο κ. Μελής έκανε μια πολύ, πολύ έτσι, καλή ερώτηση η οποία, στο θέμα το κοινωνικό και στο θέμα το διατροφικό. Σήμερα τι έχει αλλάξει, εδώ και 10 χρόνια τι έχει αλλάξει, όχι μόνο στην Ελλάδα και εμείς ακολουθούμε πολύ τα δυτικά πρότυπα, οπότε σαφώς. Δεν έχουμε, κάτι ξεχωριστό. Έχει δεκαπλασιαστεί μέσα σε μία δεκαετία το κόστος της διαφήμισης του φαγητού. Οι εταιρείες οι οποίες παρασκευάζουν φαγητό έχουν δεκαπλασιάσει το budget της διαφήμισης. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μια εικόνα παντού. Εσείς, αν κάνετε μια δίαιτα, παραδείγματος χάρη, και προσπαθείτε να την κρατήσετε, έχετε μηνύματα παντού. Στην τηλεόραση, στις αφίσεις, στο ραδιόφωνο. Πάντα βλέπετε λοιπόν πολλή διαφήμιση και αυτό υποσυνείδητα σας φέρνει σε ένα σημείο να επιθυμείτε φαγητό και μάλιστα φαγητό όχι καλής ποιότητας. Το δεύτερο πράγμα είναι ο πόλεμος του τσιγάρου. Ο δυτικός κόσμος πολεμάει το τσιγάρο πάρα πολύ οργανωμένα και με πολύ καλά αποτελέσματα και πολύ καλά κάνει. Όμως, αυτό οδηγεί σε μια ακραία αύξηση της ταχυσαρκίας. Ουσιαστικά όταν κόβεις έναν εθισμό και λίγο τον κόβεις και λίγο βία, απαγορεύεται να καπνίσεις στο μπαρ, στο εστιατόριο, παντού, αυτό μοιραία θα φέρει και έναν αναπτυγμένο καινούργιο εθισμό που λέγεται ταχυσαρκία. Και όσο πιο πολύ το περιορίζει το τσιγάρο, τόσο πολύ χειρότερο αυτό. Γι' αυτό, αν θα δείτε στις χώρες της Ασίας, της Αραβίας, που το τσιγάρο είναι πιο επιτρεπτό, και βέβαια και η διατροφή λιγάκι πιο ποιοτική, και παρόλο που είναι φτωχές χώρες, είναι πολύ πιο αδύνατοι από εμάς. Και μάλιστα όσο φτωχαίνει η δυτική κοινωνία, τόσο παχαίνει η δυτική κοινωνία. Και όσον αφορά τα παιδιά όμως, γιατί τα παιδιά δεν έχουν εθισμούς. Ποιος είναι ο ρόλος? Τα παιδιά είναι παιδιά των σημερινών μαμάδων, που το λέω πολύ καλό προαίρετο αυτό, οι οποίες λόγω πολλή δουλειά, λόγω πολλών υποχρεώσεων, έχει χαθεί ο οικογενειακός τρόπος ζωής, τρώνε τελείως, έχουν πολύ μεγάλη αστάθεια στο πρόγραμμα της διατροφής τους και αυτό φυσικά δημιουργεί τον μελλοντικό παχυσαρκία. Και το ποσοστό της παιδικής παχυσαρκίας. Δεν το ξέρω, δεν θα με επιστημονικά. Γιατί βλέπουμε όλο και περισσότερα παιδάκια που είναι παχύσαρκα και... Σίγουρα είναι μεγάλο ποσοστό. Ναι. Από τη στιγμή αυτό, που η γιαγιά αυτό, πάντα λέει αυτό το οποίο πολύ δυσκολεύεσαι πάρα πολλές φορές να δώσεις και να εξηγήσεις στους ανθρώπους είναι το εξής, ότι το στατιστικό είναι πολύ σχετικό πράγμα. Εννοούμε το ποσό των υπέρβαρων, των παχυσάρκων τάξης 1, 2, νοσογόνα, αυτό αλλάζει πάρα πολύ. Και ακόμα και εγώ παρ' ακόμα και συναδέλφους και γιατρούς δυσκολεύεται πάρα πολύ να δώσουν. Σε παίρνει ένας παθολόγος και λέει: έχω έναν ασθενή υπέρβαρο, 170 κιλά. Λέω, δεν είναι υπέρβαρος, έχει νοσογόνο παχυσαρκία. Ακόμα και μεταξύ των γιατρών βλέπετε ότι έχουμε μια απόκληση στο πώς ορίζουμε το θέμα της παχυσαρκίας. Πάντως, εγώ να αντιστρέψω, μίλαγα με έναν φίλο μου ιατροδικαστή, ο οποίος κάνα μια πολύ μεγάλη μελέτη στο θέμα των νεκροτομών. Οι νεκροτομές, όπως ξέρετε, στην Ελλάδα γράφονται πέθανε από έμφραγμα, πέθανε από εγκεφαλικό, πέθανε. Αν όμως γράφαν σωστά τα πορίσματα και γράφανε επί εδάφους παχυσαρκίας, δηλαδή πέθανε από εγκεφαλικό, επί εδάφους παχυσαρκίας, πέθανε από έμφραγμα, επί εδάφους παχυσαρκίας, η παχυσαρκία είναι η πρώτη αιτία θανάτου στην Ελλάδα. Πολύ σωστά. Πάντως υπάρχουν πολλά αίτια. Εκτός φυσικά από οικονομικά που είναι πλέον τα αίτια, είναι και ψυχολογικά. Θέλετε να μας πείτε λίγο επιγραμματικά κάποια αίτια που υπάρχει αυτή η οικονομική κατάσταση, κοινωνική κατάσταση, τρόπο ζωής. Η συγκέντρωση του αστικού πληθυσμού που σου επιβουχάνει. Ποιος γυρνάει μισή μέρα σπίτι να φάει πια? Κανένας. Όλοι γυρνάνε το βράδυ, θα φάνε άτσαλα, θα φάνε απότομα. Η μικρή ενημέρωση των νεαρών μαμάδων, και αυτό οι γυναικολόγοι είναι ίσως και λίγο έτσι και θέμα των γυναικολόγων το χειριστούν. Όταν η Ελίδα μαμά λέει στο παιδί φάει 7, φάει 8, φάει 10, φάει 11, φάει ό,τι ώρα θέλει. Και δεν υπάρχει πρόγραμμα. Ακριβώς. Στο τέλος δημιουργεί ένα ενήλικα που θα πάει στην ταβέρνα στις 12, στις 1, στις 10, στις 11. Δεν έχει σταθεροποιήσει το υποσυνείδητό του. Το φαγητό είναι μια υποσυνείδητη συνήθεια διατροφής. Αν λοιπόν τρως 7 το απόγευμα, όπως γίνεται ας πούμε στη Γερμανία, και αυτό είναι απόλυτο. Όπως και στην Αμερική 6 ώρα το απόγευμα. Υπάρχει ένα πρόγραμμα έτσι που προλαβαίνεις να χωνέψεις. Εντάξει, η Αμερική δεν έχει καλά αποτελέσματα. Η Αμερικάνη όμως είναι η χειρότερη σε επίπεδο παξαρκίας. Είναι τα fast food όμως. Ακριβώς. Το θέμα λοιπόν είναι ότι αυτή τη στιγμή το να εγκαθιστά η νεαρή Ελληνίδα μαμά σταθερή. Σταθερό ωράριο διατροφής και να μην υποχωρήσει τα ενοχικά της συμπτώματα να φάει το παιδί ό,τι ώρα θέλει, αυτό είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να κάνει για το παιδί της. Η Ελληνίδα μαμά συνήθως ικανοποιεί τα άμεσα ενοχικά της συμπτώματα και αγνοεί τα μακροπρόθεσμα προβλήματα υγείας που δημιουργεί στο παιδί της. Εγώ έχω παραδείγματα ακραία. Έχω μαμά η οποία ίδια είναι 145 κιλά, με δύο τέκνα 21 ετών, 150 κιλά το καθένα, η οποία γυρνάει και μου λέει: εγώ ακόμα τα βλέπω αδύνατα. Μην το ψευδέσετε. Δεν το ειρωνεύουμε. Το λέω πολύ καλά ότι ο άνθρωπος έχει ψευδέσει για το ειδωλό του.
Πολύ σπάνια δηλαδή συνάδει αυτό που βλέπεις εσύ προς τα έξω και αυτός που βλέπεις στον καθρέφτη. Μιας και μιλάμε για παιδιά, να πούμε λίγο από την εμπειρία σας, συνάδελφε. Βλέπουμε πολλά παιδιά κολλημένα μπροστά από ένα υπολογιστή ατελείωτες ώρες και επίσης μπροστά από μια τηλεόραση να βλέπουν απίστευτες ώρες, απίστευτο χρόνο να σπαταλάνε, να βλέπουν σύρια, να βλέπουν πρωινά, να βλέπουν εκπομπές οι οποίες στην ουσία δεν έχουν να τους προσφέρουν κάτι. Πιστεύετε ότι από την εμπειρία σας ότι και αυτό έχει συνδράμει στην ανεξέλεγκτη αύξηση της παχυσαρκίας στη χώρα μας? Κύριε Δρακόπουλο, κάνετε ίσως και μια πάρα πολύ σωστή παρατήρηση και μακάρι τα πρωινά που βλέπουν να ήταν μόνο να βλέπουν γιατρούς και εμάς να τους ενημερώνουμε. Αυτό θα τους ενημερώνει. Ομέσως υπάρχουν νεαροί που περνάνε 17 ώρες στο Facebook. Για μένα όλες αυτές οι εξελίξεις, Facebook, Twitter, site, όλα αυτά έχουν κάνει μια καταστροφή. Καταρχάς δημιουργούν έναν εικονικό κόσμο. Και ως εκπρόσωπο λοιπόν το νεαρό παιδί, πολύ σπάνια έχει και κοινωνική ζωή. Αυτό εγώ δεν βάζω μόνο την παχυσαρκία, βάζω όλες τις ψυχολογικές προεκτάσεις. Λοιπόν, αν είσαι 17 ώρες στο Facebook, τι κινητικότητα έχεις? Και ακόμα τι κοινωνικότητα έχεις? Γιατί ξέρετε, εμείς που είμαστε κοντά στην ηλικία που ζήσαμε άλλα χρόνια, αν θυμάστε, όταν είχαμε ένα παιδί παχύσαρκο στο σχολείο, το στιγματίζαμε και καμιά φορά ίσως και το πληγώναμε. Mm-hmm. Σήμερα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Σήμερα τα παιδιά είναι πιο απομονωμένα, δεν έχουν την κοινωνικότητα που είχαμε εμείς. Εμείς παίζαμε μπάλα στις γειτονιές. Γιατί είναι και πιο πολλά παχύσαρκα τώρα, τι να πούνε. Εμείς επειδή παίζαμε μπάλα στις γειτονιές, όταν ήσουν παχύσαρκος, μειονεκτούσες. Και όταν μειονεκτούσες, το αντιμετώπιζες γιατί δεν θες να μειονεκτείς. Σήμερα δεν το κάνουν τα παιδιά, γιατί τα παιδιά δεν έχουν κοινωνικότητα και δεν έχουν ζουν σε έναν απομονωτισμό. Κύριε Παπαβασιλείου. Έχω κάνει μια παρατήρηση, κύριε Γιούρδια, στη ζωή μου σε σχέση με την παχυσαρκία. Που βέβαια είναι κοινό αντικείμενό μας. Έχω παρατηρήσει ότι παχύσαρκοι γονείς έχουν παχύσαρκα παιδιά. Πώς ερμηνεύεται αυτό και τι πρέπει να κάνουν οι γονείς για να το αποφύγουν αυτό το πράγμα? Και να σας πω και κάτι εντυπωσιακό, κύριε Βασιλείο. Όταν χειρουργείς έναν παχύσαρκο στην οικογένεια, αδυνατίζει όλη η οικογένεια. Γιατί αλλάζει ο τρόπος που μαγειρεύουν. Όταν έχεις τρεις παχυσάρκους και χειρουργείς τον έναν, ή μάλλον έχεις δύο υπέρβαρους και ένα παχύσαρκο, αδυνατίζουν και οι υπέρβαροι. Αλλάζοντας τον τρόπο ζωής, ότι μαγειρεύουν πιο υγιεινά, τον προσέχουν, ότι προσπαθούν να του κάνουν πιο υγιεινή διατροφή λιγότερο κτλ. Αλλάζει όλη η οικογενειακή κουζίνα. Είναι η οικογενειακή κουζίνα. Και ένα κίνητρο, ίσως. Ακριβώς και ένα κίνητρο. Δεν υπάρχει όμως, Βασίλειο μου, εκτός από τον τρόπο μαγειρέματος και τον τρόπο ζωής, δεν βρίσκεις και μια γονιδιακή επιβάρυνση σε αυτή την οικογένεια. Δηλαδή, παιδιά τα οποία προέρχονται γονιδιακά από γονείς οι οποίοι φέρουν. Παραδείγματος χάρη, αυξημένα τη λιπίνη που ψάχνουν οι γαστρεντερολόγοι κτλ. Δεν βρίσκει δηλαδή και κάποιο γονιδιακό υπόβαθρο σε αυτό όλο το ζήτημα και όχι μόνο συνήθεια. Όχι, Κωνσταντίνε, και θα σου πω γιατί το πιστεύω αυτό το πράγμα. Θα σας πάρω το παράδειγμα του θυροειδούς, ο οποίος είναι ο γνωστός ένοχος της παχυσαρκίας. Αν ρωτήσετε το μέσο παχύσαρκο, τι φταίει ο θυροειδούς. Σαν δικαιολογία. Το έχετε ακούσει. Εγώ θα σας πω το εντυπωσιακό. Έχω ασθενείς οι οποίοι έχουν υπερθυροειδισμό. Και έρχονται και σου λένε πάχνει από το θυροειδή. Μα λέω έχετε υπερθυροειδισμό. Θα πρέπει να δυνατίζεται κιόλα. Πολύ σωστά. Είναι τόσο ενοχοποιημένο ο θυροειδή που έχει βλέπει μια γυναίκα με τον θυροειδή ανεξέλεγκτο μετά 4 στα ουράνια και σου λέει από εκεί πάχνει. Μα λέω αυτό πρέπει να σε δυνατίζει. Και εγώ συμφωνώ μαζί σου γιατί πιστεύω ότι το 15% οφείλεται στο γονιδιακό. Το άλλο 85% οφείλεται σε εμά του ίδιου. Ακριβώ. Και τελικά όταν μετρήθηκε πολύ σωστά ο θυροειδή, έχει εμπλοκή μόνο στο 2% στο σωγόνο παχυσαρκία. Δηλαδή στο τίποτα. Βεβαίως στην Ελλάδα, λόγω του υπερεπαγγελματισμού που υπάρχει, το μεταξύ μας γιατροί είμαστε, αυτός ο θυροειδής παραμένει ένοχος και καμιά φορά και με ευθύνη των γιατρών παραμένει ένοχος. Δεν σημαίνει ότι είναι στην πραγματικότητα ένοχος. Άρα συνδέονται και με άλλα ιατρικά νοσήματα. Αποτέλεσμα είναι ένα. Ότι όταν χειρουργείς έναν ασθενή και του κάνεις μια περιοριστική παρέμβαση και μειώνει το φαγητό, αδυνατείς και δίνεις και μια χαρά. Και μάλιστα αν αρχίσει και γυμνάζει και αλλάξει και λίγο τον τρόπο ζωής του, έχει αποτελέσματα όχι μόνο χάνει το 100% του πλέον, αλλά χάνει το 110% του πλεονάζει του βάρου. Άρα λοιπόν, όταν του λύσει το πρόβλημα τη πολυφαγία, το λύνει. Άρα το γονίδιο, και δεν λέω ότι δεν υπάρχει, αλλά δεν μπορώ και δεν ξέρω πόσο σε αυτό απασχολεί. Το θέμα είναι ότι όταν χειρουργικά του λύσει το πρόβλημα του πολυφαγητού και τον προσέξει και λίγο διατροφολογικά και λίγο ψυχολογικά. Και εσείς το ζείτε κάθε μέρα αυτό το πράγμα, το πρόβλημα του λύνει και μια χαρά. Και μάλιστα όχι μόνο αυτό, εντυπωσιακά κόβει και το τσιγάρο. Ένα 45% των ασθενών που είναι βαρύς καπνιστές. Άρα γεννιούνται και άλλα νοσήματα. Ναι, που... κόβει το τσιγάρο. Σου λέει γιατί δεν κόβει το τσιγάρο, γιατί προφανώς. Ένας παχύσαρκος που είναι καταστραμμένος, έχει το απνοϊκό του σύνδρομο, έχει την αναπνευστική του ανεπάρκεια, δεν μπορεί να κάνει παιδιά. Εξαιρετική λειτουργία. Είναι καταλελειμμένος. Και λύσει ξαφνικά το θέμα της παχυσαρκίας, θέλει και ναρκισσιστικά να το πάρουμε, να τα διορθώσει όλα. Η γυναίκα κάνει 4-5 πλαστικές παρεμβάσεις για να φτιάξει τις χαρακτηριστικές του, απαλλάσσεται από την άπνοια, φτιάχνει τα βλέφαρά του. Έχουμε εδώ πέρα και το συνεργάτη μας που είναι πολύ. Φτιάχνει το πρόσωπο αυτός, και το image γενικά. Ναι, γιατί το πρόσωπο παθαίνει, το πρόσωπο ειδικά όταν χάσει πολλά. Υπάρχουν μερικοί παχύσαρκοι, αν παρατηρήσετε, που έχουν πολύ
παχαίνουν στο πρόσωπο. Ναι. Ενώ δεν παχαίνουν εντυπωσιακά στο σώμα. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν παρέμβαση συνήθως σε ιστούς του προσώπου. Λοιπόν, και όταν λοιπόν τα διορθώνει όλα, κόβει το τσιγάρο, αλλάζει η κοινωνική ζωή, αλλάζει και η οικογενειακή ζωή, θα σας πω κάτι. Είναι λίγο προσωπική στατιστική αυτή που θα σας πω, δεν είναι βιβλιογραφική. Είναι πάρα πολλά τα διαζύγια αφού χειρουργηθούν. Πάντως να δώσουμε έμφαση, ναι, κύριε Γκιούρτα, ότι η παχυσαρκία είναι νόσος και είναι μια τεράστια νόσος που αυτή τη στιγμή δέρνει τεράστιο, όλη την Ελλάδα. Έχει τεράστιο ψυχολογικό υπόστρωμα και είναι ένα σύμπλεγμα νοσημάτων. Εδώ απλά για τους συναδέλφους μιλάω. Ένας παχύσαρκος έχει απνοϊκό σύνδρομο, ως εκ τούτου αφορά τον κύριο Παπαβασιλείου. Έχει κακή αισθητική λειτουργία, άρα αφορά τον κύριο Δρακόπουλο. Δεν μπορεί να κάνει παιδιά και δεν μπορεί να γεννήσει και αφορά εδώ το φίλο μου τον Κωνσταντίνο που θα αντιμετωπίσει αυτή η γυναίκα πώς θα τη βοηθήσει να γεννήσει και αν ακόμα και δυσκολεύει να μείνει έγκυος, αλλά και όταν μείνει θα δυσκολευτεί να ολοκληρώσει και την κοίηση. Βέβαια. Δεν ξέρω. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με τον τρόπο που θέτει το θέμα, Βασίλη. Αυτό που ήθελα να διευκρινίσω για να μπούμε σε ένα κομμάτι ίσως ελαφρώς πιο χειρουργικό, παύλο επιστημονικό, είναι αν θα πρέπει ο κλινικός γιατρός να θέσει ένα όριο ως επί το πλείστον των εσύ, δηλαδή, πού θα πρέπει κανείς να επέμβει χειρουργικά, πού θα πρέπει δηλαδή να δώσει μια λύση ιατρική χειρουργική, σε συνδυασμό ίσως με μερικές άλλες, αλλά ποιο είναι το σημείο τομής, από ποιο σημείο και πέρα πρέπει κανείς να επέμβει χειρουργικά σε μια παχυσαρκία. Σε όλες. Και το λέω πάρα πολύ υπεύθυνα. Καταρχάς, στον χώρο της παχυσαρκίας υπάρχουν ορισμένες παρεμβάσεις. Πολλές παρεμβάσεις. Έχετε ακούσει το δακτύλιο, την πτύχωση, το sleeve, το bypass, το μπαλονάκι, το παλιό κτλ. Όλες. Θα σα πω το πιο απλό παράδειγμα. Έχετε μια γυναίκα η οποία δεν είναι υπέρβαρη, είναι 5 κιλά υπέρβαρη. Η οποία έχει κουραστεί να κάνει δίαιτες, είναι αλουσινοδός στην Αιτζία, περνάει ένα κάικ, δυσκολεύεται, βαρέθηκε πια να κάνει δίαιτες, κουράστηκε κτλ. Δεν μπορεί να κάνει ένα γαστρικό δακτύλιο. Ο γαστρικός δακτύλιος σήμερα έχει θνητότητα 0 και 0 νοσηρότητα. Και στην Αμερική είναι πια είναι life and style operation. Λέει, αφού λοιπόν εγώ δέχομαι ότι δεν έχει θνητότητα αυτή η παρέμβαση και δεν έχει και νοσηρότητα, έχει κάθε δικαίωμα και διοντολογικά να την κάνει σε έναν άνθρωπο. Όχι να τον περάσει από μια επιτροπή παχυσαρκίας να το φορτώσει το ταμείο του, να το πληρώσει ο ίδιος βέβαια, και να απαλλαγεί από τις δίαιτες. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι βουλημικοί είναι αδύνατοι και μετά το φαγητό πάνε στην τουαλέτα και κάνουν εμετό. Αυτός ο άνθρωπος είναι για χειρουργείο. Πιο καλά να του κάνει μια περιοριστική να τρώει λίγο και να σταματήσει πια αυτούς τους βουλημικούς εμετούς. Άλλο πράγμα είναι ο βουλημικός, άλλο είναι ο παχύσαρκος. Ο παχύσαρκος είναι μια υποκατηγορία των βουλημικών. Αυτά τα μενεκέν που βλέπετε, τα αδύνατα, τα σκίνη κτλ. Μπορεί να κάνουν και 10 εμετούς τη μέρα. Γιατί λοιπόν να του κάνει μια περιοριστική παρέμβαση, θα σταματήσει ο άνθρωπος να έχει αυτό το άγχος της βουλημίας να τρώει και να κάνει εμετό. Και να χαλά και τον ισοφάγο του. Η επέμβαση εκλογής, δηλαδή, Βασίλη, είναι ποια, κατά τη γνώμη σου. Η επέμβαση εκλογής είναι εξατομικευμένη. Είναι η κατάλληλη εγχείρηση, το κατάλληλο ασθενή. Εγώ όταν ακούω καμιά φορά, κάνω η τάδε εγχείρηση είναι η καλύτερη, ή μου είπαν η τάδε είναι η καλύτερη και πήρε στη χειρουργία όλοι. Ξέρετε πολύ καλά ότι συνήθως στην χειρουργική ένας προκριμένος χειρουργός πρέπει να κάνει όλες τις επεμβάσεις. Όλες τις επεμβάσεις. Αν δεν τις κάνει και επιλέγει κάποια επέμβαση, την κάνει προφανώς και ξέρει μόνο αυτή. Κύριε Δρακόπουλο, έχετε ερώτηση. Ναι, ήθελα να ρωτήσω από την εμπειρία του τον κύριο Γκιούρδα. Όλα αυτά τα περιστατικά που χειρουργείτε, που μας μιλήσατε πριν για βουλημικούς, που μας μιλήσατε για παχύσαρκους, στη δική σας σφαίρα, τα αποτελέσματα, για να πούμε στον κόσμο έτσι, κάτι πολύ ενδιαφέρον, πρέπει να έχουν κάποιο φόβο για το αποτέλεσμα. Πρέπει να φοβούνται όσον αφορά για τον πόνο, για την επικινδυνότητα ίσως των επεμβάσεων αυτών. Πρέπει να φοβούνται να μπουν σε ένα τέτοιο χειρουργείο. Νομίζω καλή ερώτηση, κύριε Δρακόπουλε. Αλλά και ευρύ ερώτηση. Ο γαστρικός δακτύλος έχει μηδενική θνητότητα. Άρα ο ασθενής δεν έχει κανένα φόβο. Η γαστρική πτύχωση, η λαπαροσκοπική γαστρική πτύχωση των τριών στρωμάτων δεν έχει θνητότητα. Άρα ο ασθενής μπορεί να μπει και να μην έχει φόβο. Ένα bypass όμως ή ένα γαστρικό μανίκι, ένα slit, έχει θνητότητα. Mm-hmm. Έχει θνητότητα. Και δεν μπορείς να το πεις ότι δεν έχει δει, γιατί είσαι αστείος. Και η θνητότητα δεν είναι απαραίτητα μόνο της παρεμβάσεως. Το slit, επειδή γίνεται σε πολλά κιλά, ο ασθενής έχοντας πολλά προβλήματα, αναπνευστική ανεπάρκεια, έχει καρδιολογικά προβλήματα, αντιλαμβάνεσαι ότι το υπόστρωμά του δεν είναι το καλύτερο. Αυτό λοιπόν πρέπει να κάνει μια έμπειρη χειρουργική ομάδα να προετοιμάσει όσο καλύτερα μπορεί τον ασθενή. Για να αντιμετωπίσει όλο και λιγότερα αυτά τα προβλήματα. Σήμερα στις έμπειρες βαριατρικές ομάδες η θνητότητα σχεδόν έχει εξαλειφθεί. Και αυτό που πρέπει να καταλάβει ο ασθενής είναι ακριβώς το πράγμα. Αν δεν χειρουργηθεί, τι θνητότητα αντιμετωπίζει. Πολύ σωστά. Δηλαδή, το να πας εδώ να φανταστείς, υπάρχουν καρδιολόγοι, κύριε Δρακόπουλο, υπάρχουν καρδιολόγοι, οι οποίοι σου λένε παρότι είσαι εμφραγματίας, λόγω του ότι έχεις παχυσαρκία, πήγαινε και κάνει την παρέμβαση, που έχει ένα πιο υψηλό ρίσκο ότι έχεις κάνει έμφραγμα στο παρελθόν. Όμως,
προτιμότερο να περάσει αυτό το μικρό κίνδυνο παρά να μείνει με το έμφραγμα και τα 150 κιλά, γιατί πια και είσαι ουσιαστικά μελοθάνατο. Οπότε και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Πάμε άρα, λοιπόν, σε ένα διαφημιστικό break. Μην μα πείτε τη λύση ακριβώ, γιατί σίγουρα όχι, υπάρχει. Για να τελειώσω την ερώτηση, για να το ξεκαθαρίσω. Ωραία. Σήμερα η βαριατρική χειρουργική στα χέρια του βαριατρικού χειρουργού, η θνητότητά τη τίνει στο μηδέν. Και το θεωρώ τεράστια, τεράστια ανάπτυξη τη χειρουργική, γιατί πάντα θα θυμίζω, απευθυνόμαστε σε ανθρώπου με πολλά, πολλά προβλήματα υγεία. Ήθελα να τα αφήσουμε έκπληξη, αλλά δεν πειράζει, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Αλλά μια και απαντήσατε τώρα, κύριε Γκιούρδα, βαριατρική χειρουργική επέμβαση είναι η λύση για την παχυσαρκία. Πάμε ένα διαφημιστικό break και πάλι μαζί σας. Doctors Live. Εδώ είμαστε με την ιατρική μας ομάδα, με τον κύριο Γκιούρδα, ο οποίος μας μιλάει για την νόσο της παχυσαρκίας. Και να δώσουμε έμφαση. Η σωστή επέμβαση, η καλύτερη επέμβαση πλέον, είναι η βαριατρική επέμβαση. Σωστά, κύριε Γκιούρδα. Ακριβώς. Θέλετε να μας πείτε κάποια πράγματα για τη βαριατρική επέμβαση που κάνετε? Η βαριατρική. Για τις βαριατρικές επεμβάσεις. Βεβαίως, γιατί υπάρχουν πολλές. Υπάρχουν πολλές και όλες, όπως είπα και πριν, είναι επεμβάσεις οι οποίες είναι κατάλληλες στον κατάλληλο ασθενή. Σήμερα όμως φαίνεται ότι προηγείται, τουλάχιστον από τη δική μας την ομάδα, η λαπαροσκοπική γαστρική πτύχωση τριών στρωμάτων, που ίσως είμαστε η μοναδική ομάδα που αυτή τη στιγμή την εφαρμόζει. Είναι ουσιαστικά μία τροποποίηση που κάναμε παλιά στο γαστρικό μανίκι, που κόβαμε το στομάχι, ενώ τώρα το στομάχι προτιμούμε να το διπλώνουμε και να κάνουμε ένα πολύ μικρό στομάχι και έτσι ο ασθενής να τρώει ελάχιστα και τρώγοντας ουσιαστικά το 1/5 ή και το 1/8 του φαγητού που έτρωγε πρώτου χειρουργείου, να αισθάνεται τον κορεσμό που αισθάνεται ένας άνθρωπος που τρώει πολύ φαγητό. Η γαστρική πτύχωση για μένα, και είναι προσωπική μου εκτίμηση αυτή, έχει όλα τα πλεονεκτήματα, γιατί πρώτον δεν έχει ξένο σώμα. Όταν ο ασθενής ακούει ένα γαστρικό δακτύλιο, πάντα αυτό είναι κάτι το οποίο. Βλέπετε εδώ το σχήμα της γαστρικής πτύχωσης, βλέπετε πώς μειώνεται το στομάχι μετά τη γαστρική πτύχωση. Βέβαια, όπως βλέπουμε εδώ και στην φωτογραφία, τι ακριβώς βλέπουμε, κύριε Γκιούρδα? Βλέπετε ένα στομάχι ραμμένο, είναι το πρώτο στρώμα. Ουσιαστικά κλείνουν δύο στρώματα μετά και περιορίζονται. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι το πρώτο στρώμα, τον πρώτο περιορισμό του στομαχιού. Από εκεί και πέρα είναι θέμα του χειρουργού να μειώσει κι άλλο το εύρος του θόλου της χωρητικότητας του στομάχου με βάση τα κιλά που θέλει να χάσει ο ασθενής. Άρα λοιπόν τα πλεονεκτήματα της εγχειρίδωσης αυτής είναι εμφανέστατα. Πρώτον, δεν υπάρχει ξένο σώμα. Και έτσι ο ασθενής αισθάνεται πολύ άνετα. Σε κανέναν άνθρωπο δεν αρέσει να κάνει μια επέμβαση και έχει ένα ξένο σώμα μόνιμα μέσα στο εδώ ποια μέθοδος είναι συγκεκριμένα? Είναι η γαστρική πτύχωση. Είναι η γαστρική πτύχωση στρωμάτων. Λοιπόν, τριών στρωμάτων. Είναι επωδυνή? Καθόλου. Γίνεται λαπαροσκοπικά, έχει πολύ μικρή νοσηρότητα. Ο ασθενής χειρουργείται, μένει δύο ή τρία βράδια στο νοσοκομείο και ούτε επικίνδυνη και βγαίνει από το νοσοκομείο και γυρνάει και άμεσα στη δουλειά του. Mm-hmm. Γι' αυτό λέω, δεν έχει ούτε μεταχειρητικό πόνο και έχει άμεση επιστροφή στη δουλειά του. Και συνοπτικά σας λέω τις διαφορές, γιατί όλοι πια ξέρουν ότι έχουν διαβάσει τις παρεμβάσεις παχυσαρκίας. Πρώτον, ξαναεπαναλαμβάνω, δεν υπάρχει ξένο σώμα. Αυτό που το λέω τόσες φορές είναι ότι ο κόσμος, ειδικά οι άνθρωποι που έχουν δακτύλιο, είναι κάτι με το οποίο αισθάνονται πολύ άβολα. Σου λέω ένα δαχτυλίδι. Τι επιπλοκές μπορεί να μου κάνει? Μπορεί να μου κάνει καρκίνο, μπορεί να μου κάνει συμφύση. Τίποτα από αυτά δεν κάνει, αλλά δεν είναι κάτι ευχάριστο. Δεύτερον, είναι η μόνη επέμβαση που δεν αλλάζει το ψυγείο σου. Δηλαδή, τρως ό,τι θέλεις, όπως το θέλεις, απλώς τρώγοντας περίπου το 1/5 αισθάνεσαι κορεσμό. Να κάνω εδώ μια παρατήρηση. Ο άνθρωπος, αν δεν σταθεί κορεσμό, δεν αισθάνεται ποτέ συναισθηματική ασφάλεια και συναισθηματική άνεση. Ο δακτύλιος δυστυχώς κάνει ένα κόλλημα του φαγητού στον ισοφάγο και αυτό είναι και δυσάρεστο. Και ουσιαστικά ο ασθενής καταδυνατίζει, γιατί πια φοβάται να φάει, μην αισθανθεί αυτό το δυσάρεστο αίσθημα και σιγά σιγά υποσυνείδητα αποφεύγει. Να πω, ο φόβος είναι υπέρ αυτή τη στιγμή. Ναι, αλλά με τον κίνδυνο όμως αυτός που έχει δακτύλιο να προχωράει σε μαλακά φαγητά τα οποία τα τρώει πιο εύκολα και σπάνια τα μαλακά είναι πουρές, προτιμάει τις αντιγύες. Άρα τι είναι να καταργηθεί ο δακτύλιος? Ο δακτύλιος είναι μια επέμβαση που εγκαταλείπεται σιγά σιγά, πραγματικά αυτό είναι έτσι, όλο και πιο λίγο χρησιμοποιείται. Γιατί είναι μια παρέμβαση η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των γλυκών. Αν κάποιος τρώει γλυκά και στο πει προηγητικά ότι εγώ τρώω γλυκά και του κάνεις δακτύλιο, δεν μπορείς να πιάσεις παραπάνω από το 40% σε απώλεια του πλεονάσματος βάρους. Άρα λοιπόν, όταν κάνεις μια πτύχωση, αυτό που εξασφαλίζει τον ασθενή είναι να τρώει ό,τι θέλει, όπως το θέλει, και σας το λέω αυτό γιατί όταν κάνεις ένα δακτύλιο, ο ασθενής πρέπει να είναι πειθαρχημένος, πρέπει να τρώει 5 φορές την ημέρα από λίγο και να μασάει καλά το φαγητό του. Δεν το κάνει κανένας. Πάει στη δουλειά του, ξεχνιέται, το βράδυ γυρνάει σπίτι του, τρώει ακατάλληλα όσο μπορεί. Ενώ στο δακτύλιο θα κάνει εμετό, στην πτύχωση θα αισθανθεί τον κορεσμό και την απόλαυση να φύγει όλο το φαγητό του. Από ποιες ηλικίες μπορεί να χειρουργηθεί κάποιος? Από τα 14 στα 74. Κύριε Παπαβασιλείου, έχετε κάτι να ρωτήσετε? Εγώ έχω μια απορία. Τι follow απέχετε σε αυτές τις επεμβάσεις παγκόσμια, διεθνώς? Η γαστρική πτύχωση ουσιαστικά είναι ένα modification του sleep στο γαστρικό μανίκι, το οποίο βέβαια έχει μια αυτή τη στιγμή ένα follow πάνω από 10 χρόνια.
Το γαστρικό μανίκι, να σου πω λίγο την ιστορία της. Το γαστρικό μανίκι, το έχετε ακούσει, είναι ουσιαστικά η επιμήκυση εκτομή του στομάχου. Αυτό, ιστορικά σας λέω, αν με ρωτήσετε πόσα χρόνια, 100 χρόνια. Είναι η γαστρεκτομία που κάναμε παλιά για το έλκος. Σωστό. Είχατε παρατηρήσει παλιά ότι όταν χειρούσαν την δεκαετία του 50 για το έλκος στον ασθενή, τι είχε ο ασθενής, αδυνάτιζε. Αδυνάτιζε πάρα πολύ λόγω της μείωσης χωρητικότητας του στομάχου. Απλώς δεν την κάνεις οριζόντια, οπότε να διατηρείς τον πυλωρό και αποφεύγεις τον dumping και, όλες τις, και όλα τα σύνδρομα της γαστρεκτομίας και την κάνεις επιμήκη κάθε τη γαστρεκτομή. Και έτσι αποφεύγεις και όλες τις λειτουργικές διαταραχές, γιατί διατηρείται και ο σφιχτήρας του ισοφάγου και ο πυλωρός. Η ανατομία, η βασική διέθνη. Αυτό όμως, κύριε Παπασίλειο, ο ακροτηριασμός, όπως ακούγεται πολύ, φοβεί τον ασθενή, σου λέει, είναι ένας ακροτηριασμός. Ένα. Δεύτερον, φεύγει ο θόλος, μειώνει τη γαστρίνη, έχει μια πτώση της βιταμίνης 12, θέλει λοιπόν και μια συγκρούση βιταμινών. Η πτύχωση λοιπόν, επειδή διατηρεί, κλείνει το θόλο, αλλά διατηρεί την ορμονική παραγωγή του θόλου. Εξασφαλίζει δύο πράγματα. Πρώτον, δεν είναι ακροτηριαστική επέμβαση, ως εκ τούτου αναμένες και μικρότερες επιπλοκές, και διατηρεί την ορμονική παραγωγή και δεν παρουσιάζει ανάγκη βιταμινών μετεγχειρητικά. Λίγα δίνεται, γίνεται λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά. Λαπαροσκοπικά και ρομποτικά. Α, και με τους δύο τρόπους. Οποιαδήποτε επέμβαση βαριατρική απαιτείται να γίνεται λαπαροσκοπικά. Έναν παχύσαρκο άνθρωπο δεν τον ανοίγει ποτέ. Παρά μόνο άμα είναι πολύ ανάγκη. Αν ανοίξει έναν παχύσαρκο άνθρωπο, τον καταδικάζει σε μία μετεγχειρητική πορεία πάρα πολύ δύσκολη. Γι' αυτό σε όσους, και το λέω υπεύθυνο, ότι όσοι ακόμα χειρουργούνται και γίνεται αυτό με ανοιχτές τομές, χειρουργούνται ατυχώς. Και να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Σε περίπτωση που κάποιος χειρουργηθεί και δεν χάσει βάρος, μετά τι γίνεται, κύριε Γκιούρδα? Εάν δεν χάσει βάρος, δεν θα χάσει βάρος για τρεις λόγους. Πρώτον, γιατί η επέμβαση έγινε ανεπαρκώς. Δεύτερον, γιατί ο ασθενής έγινε λάθος εκτίμηση του ασθενούς. Δηλαδή, αν ένας ασθενής σου πει, εγώ γιατρέ, ό,τι και να μου λες, ζω με γλυκά. Από το πρωί στο βράδυ, σαν ζαχαροπλαστή. Θέλει άλλη αντιμετώπιση. Μάλιστα. Δηλαδή, ο ασθενής πρέπει να είναι και αποφασισμένος ότι πρέπει να κάνει και μια αλλαγή του τρόπου ζωής. Δεν μπορεί να περιμένει από μια παρέμβαση να κάνει όλα. Λοιπόν, τρίτον, γίνεται κακή συνεργασία χειρουργού και ασθενούς. Πολλές φορές η ευθύνη και του ενός και του άλλου και των δύο μαζί. Όταν κάνεις μια επέμβαση παχυσαρκίας, οφείλεις να κάνεις δύο πράγματα. Να ακούς τον γιατρό σου και διατροφικά μετά και να μην χάνεις την επαφή μαζί του μέχρι να χάσεις και το τελευταίο κιλό. Σωστά. Αυτή η συνεργασία είναι πάρα πολύ σημαντική. Και εσύ είναι το γεγονός ότι. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που όταν έρχονται να χειρουργηθούν δεν είναι και πολύ αποφασισμένοι. Και όταν δεν είναι αποφασισμένοι δεν είναι και πολύ πειθαρχημένοι. Και αυτό αυτομάτως μπορεί να μειώσει το αποτέλεσμα της επεμβάσεως. Ευχαριστούμε πολύ. Μας καλύψατε απόλυτα. Γιατί θα πάμε και σε ένα άλλο θέμα που δεν είναι πάρα πολύ ωραία με την νόσο της παχυσαρκίας, το οποίο είναι και το ροχαλιτό. Και θα έρθουμε σε εσάς, τον ορεινολαρυγολόγο μας, κύριε Παπαβασιλείου, ο οποίος είστε και επίτιμος καθηγητής του Πεκίνου, είστε και πρόεδρος Ευρωπαϊκής Ρινολογικής Εταιρείας. Είσαστε πάρα πολλά πράγματα. Και ένα από αυτά που είσαστε και η λύση στο ροχαλιτό. Να ξεκινήσουμε φυσικά να μας πείτε δύο πράγματα. Τι είναι το ροχαλιτό? Φυσικά έχουμε ακούσει πολύ ροχαλιτό, αλλά άλλο να μας δώσετε την ιατρική εξήγηση. Και άπνοια. Ροχαλιτό είναι ο θόρυβος που παράγεται όταν περνάει ο αέρας της αναπνοής μέσα από ένα στενωμένο φάριγγα, λάριγγα, μύτη. Είναι πάρα πολύ απλό. Το θέμα είναι ποιο ροχαλιτό ασχολούμεθα και ποιο δεν ασχολούμεθα, διότι το ροχαλιτό είναι πλέον αποδεδειγμένα νόσος. Και μάλιστα νόσος σοβαρή. Δεν ασχολούμεθα με το ροχαλιτό το οποίο το έχει οποιοδήποτε ευκαιριακά, που θα πιει λίγο κρασί, θα πάει μια βόλτα ή θα κουραστεί. Αυτό δεν ασχολούμεθα. Ασχολούμεθα με το ροχαλιτό που είναι σε μόνιμη βάση. 3 με 4 φορές, 4 βραδιές την εβδομάδα. Έντονο ροχαλιτό. Αυτό είναι το ροχαλιτό που ασχολούμαστε. Ένα συνεχές, τέλος πάντων. Να έχουμε και ένα ήχο. Υπάρχει, θα ήθελα να δείξουμε. Έναν ήχο, μάλλον. Ήχο της φυσιολογικής αναπνοής και έναν ήχο ροχαλιτό. Πάμε να ακούσουμε άπνοια. Λιγάκι και να διευκρινίσουμε ακριβώς. Αυτή είναι ο ήχος μιας φυσιολογικής αναπνοής που την καταγράφουμε με την καινούργια τεχνική της εγγραφής του ροχαλιτού με μικρόφωνο, κασετόφωνο δημοσιογράφο. Το snorecheck. Snorecheck. Αυτή είναι η φυσιολογική αναπνοή. Τώρα θα ακούσετε ένα ροχαλιτό και μια παύση της αναπνοής που είναι η άπνοια. Από πραγματικό ασθενή. Έχουμε. Φάση άπνοιας. Περιμένετε λιγάκι, θα ακούσετε την έντονη αναπνοή μετά από την άπνοια. Αυτή είναι η λύση της άπνοιας, η έντονη αναπνοή, μετά την παύση της αναπνοής
που αυξάνεται το δεξίδιο. Γιατί είχε χάσει κάποια δευτερόλεπτα την αναπνοή εντελώς. Άπνοια θεωρείται παύση της αναπνοής πάνω από 10 δευτερόλεπτα. Και είναι αυτό είναι πραγματικό περιστατικό. Αυτό είναι πραγματικό δηλαδή περιστατικό. Δηλαδή δεν ανάπνευσε ο ασθενής περίπου αρκετή ώρα ήταν. Ναι, είναι περίπου 10 δευτερόλεπτα το λιγότερο. Είναι 10 δευτερόλεπτα. Βεβαίως. Με αυτή την άπνοια ασχολούμεθα, με αυτό το ροχαλιτό ασχολούμεθα. Μάλιστα. Είναι μύθος το ότι το ροχαλιτό είναι αθώο. Δεν είναι αυτό, δυστυχώς. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω ποιος είναι ο μηχανισμός της δημιουργίας της άπνοιας και του ροχαλιτού. Δύο βασικά μηχανισμοί υπάρχουν που όλοι είναι απόφραξης. Η απόφραξη μπορεί να είναι ανατομική ή να είναι λειτουργική. Ανατομική απόφραξη σημαίνει κάποια απόφραξη στην περιοχή μύτης, στόματος, φάριγγα ή λάριγγα. Φλεγμονώδους αιτιολογίας, όγκοι, πολύποδες, ανατομικές αναμαλίες ή οτιδήποτε. Η λειτουργική είναι η έλλειψη συνεργασίας ανάμεσα στο κέντρο της αναπνοής και τους αναπνευστικούς μύες του θώρακος. Με αυτά εμείς οι λαριγκολόγοι δεν ασχολούμεθα. Ασχολούμεθα μόνο με την άπνοια η οποία οφείλεται σε ανατομικά αίτια. Εδώ έχουμε μια καλή κάρτα. Θέλετε να μας εξηγήσετε λιγάκι, αυτό είναι το μηχάνημα το snore check που λέμε? Όχι, όχι. Αυτό είναι μια κάθετη τομή πλάγια της μύτης, του στόματος και της αρχιφάριγγα και της αρχής του λάριγγα. Πάνω στο, βλέπετε τον αέρα πως πάει, στο σημείο που πίσω η επιγλωτίδα κλείνει υπάρχει απόφραξη. Και ο αέρας επίσης απόφραξης. Και ο αέρας που ανασένει κανένας από το στόμα. Η γλώσσα μπορεί να προκαλέσει απόφραξη επίσης, η μύτη, το στραβό διάφραγμα, οι κόγχες. Πόσο συχνό είναι το ροχαλιτό και πόσο συχνή είναι η άπνοια, κύριε Παπαβασιλείου? Στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, σε κάθε οικογένεια υπάρχει το λιγότερο ένας άνθρωπος που ροχαλίζει. Αυτό είναι στατιστική, εμπειρική στατιστική. Το 50% των ενηλίκων ατόμων ροχαλίζει. Ένα 20% αυτών έχει άπνοια. Πολλοί που έχουν άπνοια δεν το ξέρουν, δεν τους έχει τύχει. Στα παιδιά η συχνότητα είναι περίπου σε ηλικίες 6 με 11-12, είναι γύρω στο 12%. Και σίγουρα η παχυσαρκία παίζει ρόλο. Βεβαίως, είναι σημαντικός επιβαρυντικός παράγοντας, ένας από τους κύριους επιβαρυντικούς παράγοντες. Ειδικά για παιδιά δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο που μπορεί να προκαλεί κάτι. Εκτός φυσικά όλα τα οτορυνολαρυγολογικά. Στα παιδιά οι αιτίες είναι υπερτροφία αμυγδαλών, υπερτροφία αδενοειδών εγκλαστήσεων, νούμερο 1. Νούμερο 2 είναι συγγενείς ανομαλίες στην περιοχή στόματος, φάριγγα, μύτης, λάριγγα. Και τρίτον, η κεντρική αιτιολογία κεντρικού νευρικού συστήματος. Αυτές είναι οι άπνοιες στα παιδιά. Βέβαια, το 95% των απνοιών και του ροχαλιτού είναι αποφρακτικής αιτιολογίας. Ένα 5% είναι μόνο λειτουργικής. Κύριε Παπαβασιλείου, εγώ θέλω να σας ρωτήσω, διαγνωστικά, πώς μπορεί κανείς να αξιολογήσει, να διαγνώσει εξ αρχής και να αξιολογήσει το ροχαλιτό και την άπνοια, είτε σε ένα ανήλικα, είτε σε ένα παιδί, και ποια μεθοδολογία χρησιμοποιείτε για να μπορέσετε να το πραγματοποιήσετε? Κύρια πράγματα είναι ένα ιστορικό, ένα πολύ καλό ιστορικό από τον ίδιο τον άρρωστο ή από συγγενείς του, η απάντηση σε κάποια ερωτήματα σε ένα ερωτηματολόγιο που έχουμε, η κλινική, απλή κλινική οτορίνολαρυγγολογική εξέταση, η ενδοσκόπηση μύτης φάριγγα λάριγγα και βέβαια μία μελέτη ύπνου. Η μελέτη ύπνου είναι τελείως απαραίτητη στο να διαπιστωθεί η επικινδυνότητα και ο βαθμός βαρύτητας του ροχαλιτού και της άπνοιας. Υπάρχει άλλη διαγνωστική τεχνική που μπορεί να χρησιμοποιηθεί? Οι συνηθισμένες που έχουμε μέχρι στιγμής είναι η πολυσομνογραφία, που πηγαίνει σε ένα κέντρο μεγάλο και σου βάζουν 16-15 καλώδια, ελέγχουν όλες τις παραμέτρους αναπνοής, θέσεις σώματος, πιέσεις αέρα κτλ. Υπάρχει η άλλη τεχνική τα πρόσφατα 10 χρόνια, τα τελευταία 10 χρόνια, με φορητές συσκευές, που δίνουμε στον άρρωστο τη συσκευή στο σπίτι, την παίρνει και μετά μας φέρνει ένα τσιπάκι και λέμε αν έχει άπνιες ή όχι. Αυτή η εικόνα που παρουσιάζεται είναι από την τεχνική του snore check. Είναι η καταγραφή των ήχων της αναπνοής στη διάρκεια του ύπνου. Ένα μικρό μαγνητόφωνο των δημοσιογράφων, ένα ακουστικό, το παίρνει ο άρρωστος στη διάρκεια, όταν κοιμάται, πριν κοιμηθεί, πατάει το record και καταγράφονται όλοι οι ήχοι.
Το ηχόγραμμα, όπως λέγεται, που παίρνουμε, το στέλνουμε σε ένα ειδικό κέντρο με ένα software που αναπτύχθηκε από το Πολυτεχνείο Αθηνών και μας δίνει τα ίδια αποτελέσματα ακριβώς που μας δίνει η πολυσομνοκαταγραφία. Το στέλνουμε πού, στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Εντός Ελλάδος, ναι, να μην ξεχάσω να πω. Η έβρεση ότι είναι ενός Έλληνα, σωστά. Ναι, αυτό θέλω να πω, ότι είναι ο κύριος Ποταμίτης, συνεργάτης και φίλος μου, αυτού η ιδέα ήταν. Εμείς την προβάλαμε. Αυτή είναι μια φορητή συσκευή, δεν είναι το SnorCheck. Είναι μια φορητή συσκευή από αυτές που κυκλοφορούν. Πάντως το SnorCheck βλέπουμε ότι είναι το καλύτερο από ό,τι. Ναι, γιατί έχει κάποια πλεονεκτήματα. Είναι απλή, είναι φθηνή, γίνεται στο σπίτι του αρρώστου, δεν χρειάζεται να πάει ο αρρώστος να κοιμηθεί στο νοσοκομείο. Είναι εύκολη για τα παιδιά, μπορεί να την επαναλάβεις. Βλέπουμε ότι είναι στο κρεβάτι το ασθενής. Και... Εκεί δείχνει πώς είναι μια εξέταση με φορητή συσκευή, τη βλέπουμε. Είναι πολύ πιο απλή τεχνική. Κύριε Δρακόπουλο, έχετε κάποια ερώτηση? Ναι, ξέρουμε πόσο σημαντικός είναι ο ύπνος για εμάς, κυρίως που εργαζόμαστε πάρα πολλές ώρες. Για όλους. Για όλους μας και για όλο τον κόσμο φυσικά και για τα παιδιά ακόμα. Ήθελα να ρωτήσω, σίγουρα η άπνοια και το ροχαλιτό έχουν κάποιες παράπλευρες απώλειες, κάποιες παρενέργειες, έχουν σίγουρα κάποια επίπτωση στη ζωή, στην ποιότητα ζωής, στην υγεία ίσως. Ναι. Πολύ καλή ερώτηση, γιατί διαταράσσονται οι καρδιακοί ρυθμοί του ανθρωπίνου σώματος. Όλοι μας ξέρουμε αυτούς τους ρυθμούς που κανονίζουν ο ρυθμός της πίεσης, της αναπνοής, του ροχαλιτού. Με το ροχαλιτό και την άπνοια δεν φτάνει ποτέ ο άρρωστος σε βαθύ ύπνο, ξεκουραστικό, αναζωογονητικό ύπνο. Παραμένει μισοκοιμισμένος. Επομένως, την άλλη μέρα θα είναι κουρασμένος, θα είναι εκνευρισμένος, δεν θα έχει όρεξη να πάει στη δουλειά ή θα οδηγεί ένα μηχάνημα και θα κάνει ατυχήματα ή το παιδί στο σχολείο δεν θα είναι καλό στα μαθήματα. Μου επιτρέπετε ένα σχόλιο, μπορώ να κάνω ένα σχόλιο? Βεβαίως. Για την άπνοια. Να δώσω μια διάσταση αυτό που λέει ο κ. Βασιλείου για την άπνοια. Θα σου πω τρία θεματάκια. Δέστε τους παχυσάρκους πώς κοιμούνται σε ένα χώρο αναμονής. Ας πούμε, αν έρθετε στο γιατρείο μου, μπορεί να δείτε ανθρώπους να κοιμούνται γιατί είναι κουρασμένοι ακριβώς λόγω της άπνοιας και δεν ξεκουράζονται. Οπότε, βλέποντας τηλεόραση στην αναμονή προς για τον γιατρό τους, κοιμούνται στο σαλόνι. Το δεύτερο, επειδή. Το βλέπετε και αυτό, Πάρα πολύ συχνά. Επειδή όμως, να ξέρετε, μια ομάδα επαγγελματική που έχει πολύ παχυσαρκία είναι η οδηγή των φορτηγών. Κάτω πολλές ώρες τα λοιπά και παχαίνουν. Λοιπόν, πάρα πολλοί από αυτούς λοιπόν οδηγούνται να χειρουργηθούν γιατί λόγω ακριβώς της άπνοιας έχουν φύγει τα φορτηγά στον κρεμό, έχουν φύγει εκτός δρόμου ή παραλίγο εκτός δρόμου, δηλαδή άπτεται τη ζωή τους. Και θέλω να κάνω και μια ερώτηση. Ζωή των άλλων. Βεβαίως. Και θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Βασιλείου να μας το εξηγήσει, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ένας παχύσαρκος, ο οποίος έχει απνοϊκό σύνδρομο, την ώρα δηλαδή που κοιμάται και έχει την άπνοια, καρδιολογικά, αναπνευστικά, ποιες είναι. Πώς ακριβώς δουλεύει το σώμα? Όταν είχαμε ένα καρδιογράφημα εκείνη την ώρα αυτόν τον άνθρωπο, είχε ένα καρδιογράφο, είχε ένα holter πίεσης, τι θα βλέπαμε? Είναι γνωστή η πρωινή πίεση, η υπέρταση των παχυσάρκων και των καρδιοπαθών που δεν ανατάσσεται με τίποτε παρά μόνο με αντιμετώπιση του ροχαλιτού. Επομένως, καρδιοαγγειακά επεισόδια, εγκεφαλικά επεισόδια, στήσεις, ανεπάρκειας στήσεις, όλα αυτά είναι μέσα προβλήματα. Και βέβαια, αν παρακολουθήσεις, θα δεις ταχυκαρδίες, ηλεκτροκαρδιογραφικά, υπερτάσεις. Αυτό που λένε πέθανε στον ύπνο του. Σαν να παχύσεις, βλέπεις πολύ συχνά. Έχει σχέση με την άπνοια? Βεβαίως την έχει. Πέθανε στον ύπνο. Βεβαίως έχει. Κάποια στιγμή θα δείξουμε και κάποιο βίντεο εδώ που θα δείτε πώς δημιουργείται στην πράξη, πώς γίνεται. Η άπνοια είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει όλη την προσωπικότητα του ανθρώπου και όλες τις ζωτικές λειτουργίες του ανθρώπου. Βέβαια, ο βαθμός της άπνοιας μας δίδει τη γραμμή του τι θα κάνουμε. Το πόσο έντονη ή λιγότερη έντονη είναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που είπε ο Βασιλείου. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που πεθαίνουν στον ύπνο του από την παχυσαρκία και συν την άπνοια και κανείς δεν καταλάβει ότι πέθανε. Και δεν έχει διορθώσει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Να σας ρωτήσουμε λιγάκι για αντιμετώπιση, μιας και έχουμε δει ότι είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και τεράστιο πρόβλημα και στην Ελλάδα. Ποιος είναι ο τρόπος αντιμετώπισης, κύριε Παπαβασιλείου, πείτε μας. Εμείς, σαν ομάδα που ασχολούμαστε με το ροχαλιτό σε συνεργασία, όπως σας είπα και για το SnorCheck αυτό, έχουμε καθιερώσει ένα πρωτόκολλο. Υπάρχουν οι εξής δυνατότητες να αντιμετωπίσει το ροχαλιτό. Πείτε. Η αρχή είναι απλά πράγματα πρώτα. Κανόνες υγιεινής ζωής. Συντηρητική αγωγή, χειρουργική αντιμετώπιση, CPAP, συσκευή θετικής πίεσης. Αυτή είναι η σειρά.
Απλά πράγματα τι σημαίνει. Είναι αυτό που δείχνει. Ρινικές ταινίες, ρινικής διαστολής, σπρέι για να δώσουν λίγο πιο πολύ χώρο στην αναπνοή. Τα απλά πράγματα. Οι κανόνες υγιεινής τι είναι. Το πώς θα κοιμάται, το πώς θα τρώει, το πόσο θα τρώει, τι φαγητά θα τρώει. Τι ώρες θα τρώει. Στο πλάι ή στο ανάσκελα. Εκεί βλέπετε έναν άρθηκα της κάτω γνάθου όταν οφείλεται σε πτώση της κάτω γνάθου. Όταν ξεφύγουμε λοιπόν από τα απλά πράγματα που είναι η αντιμετώπιση επίσης των φλεγμονών, είναι όλος κρυωμένος, έχει ένα πολύποδα στη μύτη, έχει ένα στραβό διάφραγμα. Αυτά πρέπει να αναταχθούν. Και βέβαια στην αντιμετώπιση πάντοτε παίζει ρόλο και η γενική κατάσταση του αρρώστου, το πόσο σοβαρά έχει διαταραχθεί η ποιότητα ζωής του και τι ηλικία είναι και ποιοι άλλοι παράγοντες επιβαρυντικοί υπάρχουν. Κάθε άρρωστος αντιμετωπίζεται ατομικά. Όμως αυτές είναι οι δυνατότητες. Και σαν τελευταία χρήση, έχουμε αυτό που δείχνει στην εικόνα, είναι η συσκευή θετικής πίεσης. Για φανταστείτε ένα 45 που έχω πάρα πολλούς 50 να κοιμάται το βράδυ στη γυναίκα του, νέα γυναίκα επίσης, και να έχει, είναι υποχρεωμένος να φοράει ένα τέτοιο πράγμα. Αυτό χορηγείται από τα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτό χορηγείται από τα ασφαλιστικά ταμεία. Είναι πάρα πολύ καλή ερώτηση. Απλώς σημειώνω ότι πριν από κάποια χρόνια πουλιόταν στην αγορά 3,5 με 4.000 ευρώ, τώρα είναι γύρω στα 900 με 1.000. Α, μια χαρά. Πάμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα όμως και συνεχίζουμε για την αντιμετώπιση ροχαλιτού και άπνοιας. Doctors Live, εδώ είμαστε πάντα μαζί σας. Έχουμε ένα πολύ ωραίο θέμα, ροχαλιτό και άπνοια. Μιλάμε με τον οτορυνολαρυγγολόγο μας, τον κύριο Παπαβασιλείου. Θέλουμε να σας ρωτήσουμε λιγάκι για τη διαδικασία του Snow Check. Θέλετε να μας πείτε κάποια πράγματα? Βεβαίως. Στηρίζεται στην καταγραφή του ροχαλιτού με ένα απλό μαγνητόφωνο σαν αυτό που χρησιμοποιούν οι δημοσιογράφοι και ένα μικρόφωνο. Βγαίνει ο ήχος αυτός, το λέμε ηχόγραμμα, και μετά αναλύεται και θα δείξουμε ένα βιντεάκι στο βιντεάκι το οποίο θα δείξει ακριβώς όλη τη διαδικασία. Εδώ τι βλέπουμε? Εδώ βλέπουμε την αναπνοή σε σχηματική παράσταση. Αυτό ισχύει βέβαια και για τους ενήλικες, δεν είναι μόνο για τα παιδιά. Ο ήχος της φυσιολογικής αναπνοής. Έτσι ακούγεται. Τώρα δεν ακούμε τίποτε, σε λιγάκι θα ακούσουμε. Να, αυτή είναι η φυσιολογική αναπνοή. Και βέβαια η απεικόνιση, η γραφική απεικόνιση μιας κανονικής αναπνοής. Όπου υπάρχει το έντονο που δείχνει είναι το ροχαλιτό. Και όπου υπάρχει παύση είναι άπνοια. Η έντονη παύση που βλέπουμε είναι η άπνοια, έτσι. Ναι, θα ακολουθήσει. Όχι, αυτό είναι το ροχαλιτό, έντονο ροχαλιτό. Α, έτσι το καταγράφει το μηχάνημα. Ναι. Αυτή είναι λοιπόν, η παύση. Εδώ είναι η παύση. Δεν ακούγεται ήχος. Κρατάει κάποια δευτερόλεπτα. Πολλές φορές μπορείτε να δείτε να κρατάει και ένα λεπτό. Και μετά ακολουθεί έντονο ροχαλιτό. Ακριβώς διότι αυξάνεται το διοξείδιο του άνθρακος στο κέντρο της αναπνοής και λέει ξυπνήστε γιατί... Πνιγόμαστε. Κύριε Παπαβασιλείου, αυτό το μοτίβο που μας περιγράφει στο βιντεάκι πολύ ωραία, λέτε ροχαλιτό άπνοια στα παιδιά, αυτό αφορά και τους ενήλικες προφανώς. Σαφέστατα το είπα πριν. Σαφώς βέβαια γνωρίζουμε ότι οι ενήλικες και μάλιστα οι ενήλικες άντρες και παχύσαρκοι ενίοτε έχουν το πλεονέκτημα του ροχαλιτού. Στα παιδιά το ροχαλιτό πόσο συχνό είναι, τι το δημιουργεί και αν στην Ελλάδα έχουμε κάποιους ιδιαίτερους παράγοντες επιβαρυντικούς για το ροχαλιτό στον ελληνικό πληθυσμό. Επιβαρυντικοί παράγοντες για το ροχαλιτό είναι η ηλικία, νούμερο ένα. Είναι το κάπνισμα, όπως το είπαμε. Είναι το φύλλο, οι άντρες δύο φορές πιο πολύ από τις γυναίκες. Συχνά. Στα έχουμε παιδιά, τα πορνόμια και σε αυτά δηλαδή εμείς οι άντρες. Στα παιδιά, κύρια αιτία είναι η υπερτροφία αμυγδαλών, η υπερτροφία αδυνατών κολαστήσεων. Μόνο σε ένα πολύ μικρό ποσοστό οφείλεται σε άλλες αιτίες. Και η αντιμετώπιση στα παιδιά είναι αμυγδαλεκτομή όταν είναι πάνω από δύο άπνιες την ώρα. Πάνω από δύο άπνιες την ώρα. Και ποια είναι τα σημάδια που πρέπει να ανησυχήσουν οι γονείς και πρέπει να κάνουν κάτι άμεσα για την άπνοια? Πρώτα-πρώτα θα ακούσουν το παιδί τους να σπαραταράει το βράδυ που κοιμούνται. Ή μπορεί να παρουσιάζει νυχτερινή ενούρηση. Στη διάρκεια της ημέρας θα θέλει να κοιμάται. Θα πάει στο σχολείο και θα κοιμάται. Ή θα έχει κακή απόδοση στο σχολείο. Θα έχει ανομαλίες της συμπεριφοράς. Θα έχει ενδεχομένως διαταρχές καθυστέρησης, ομιλίας, σωματικής, όλα αυτά τα πράγματα.
Το snow check που χρησιμοποιείτε, πόσο καιρό το χρησιμοποιείτε εμείς στην Ελλάδα? Μια πενταετία, άνετα. Α, είναι πενταετία. Είναι πενταετία. Και σας έχει δώσει σημάδια ότι υπερτερεί σε σχέση με άλλες μεθόδους. Δείχνει αυτό που θέλουμε. Mm-hmm. Δείχνει την άπνοια που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η πολυσωμογραφία έχει και αυτή τα δεδομένα της. Όμως αυτή είναι μια πολύ απλή τεχνική που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μαζικό έλεγχο πληθυσμού, σχολεία, εργοστάσια ή οτιδήποτε. Και είναι επαναλήψιμη και εύκολη. Τι άλλες επιπτώσεις έχει το ροχαλιτό και η άπνοια για την κοινωνία μας και γενικά για την υποβάθμιση της ποιότητας της ατομικής μας ζωής? Εκτός από την υποβάθμιση της ποιότητας, είναι απώλειες ωρών εργασίας, απώλειες σχολικών ωρών, ατυχήματα. Εδώ λένε ότι και το ατύχημα του Τσέρνομπιλ το ατομικό οφειλόταν στην άπνοια, γιατί ο εργάτης, ο υπεύθυνος αυτός ήταν απνοϊκός. Και φαντάζομαι και στη σεξουαλική ζωή των ζευγαριών. Βεβαίως, έχει γίνει ήδη μια εργασία, κάποιοι ουρολόγοι, κάποιοι συνάδελφοι, νομίζω Πανεπιστήμιο Πάτρας, έχουν δει ότι υπάρχει μειωμένο λίβιντο σε ανθρώπους που έχουν άπνοια. Αυτό συνήθως το ακούμε από τη γυναίκα, ότι ο άντρας μου ροχαλίζει συνέχεια, δεν κοιμάται καλά, δεν κοιμάμαι και εγώ δίπλα του καλά, οπότε καμία σεξουαλική διάθεση προφανώς. Είναι μυστικά που τα λένε μόνο στο... Ακούμε ότι χωρίζουν πολλά ζευγάρια. Βεβαίως. Ναι, χωριστά κρεβάτια σίγουρα. Χωριστά. Δωμάτια. Κύριε Γκιούρδα, έχετε κάτι άλλο να ρωτήσετε? Εγώ με ερώτησα, αν κάποιος έχει ένα απνοϊκό σύστημα για πολλούς λόγους, κύριε Βασίλειο. Δηλαδή, αν έχει ένα. Έχει σύνδρομο απνοϊκό για πολλούς λόγους και διχειρουργικούς. Δηλαδή έχει ένα συνδυασμό παχυσαρκίας. Έχω ασθενή που μου έχει συμβεί για αυτό το λόγο. Υπερτροφικών αμυγδαλών, ίσως και κάποια βλάβη στις ελληνικές κόγχες. Με ποια σειρά αυτά τα αντιμετωπίζετε, και ποιο είναι το πιο σωστό? Να σου το πω αυτό το πράγμα πριν να ολογώ στην ερώτησή μου, γιατί ένας τέτοιος ασθενής, ο οποίος δεν θα έχει κάνει αυτή τη διάγνωση, αν θα πάει να χειρουργηθεί για το οτιδήποτε, σχολικό ειδίτιδα, να γεννήσει, να κάνει τον μπροστά του και πέσει ο ανησιολόγος σε ένα τέτοιο φαινόμενο, μπορεί από το να μην διασωληνωθεί καθόλου μέχρι να κινδυνεύσει και η ζωή του από την δύσκολη διασωλήνωση. Βασικά, εμείς δεν χειρουργούμε ανθρώπους που έχουν πάνω από 25 με 30 δείκτη απνοϊκό. Μάλιστα. Έτσι. Όμως, το ροχαλιτό και η άπνοια είναι πολυπαραγοντική. Άρα και η αντιμετώπιση περιλαμβάνει πολλά μέτρα. Δεν είναι ένα απλό μέτρο. Μπορεί να είναι λίγο χειρουργείο, μπορεί να είναι οι απλές οδηγίες που είπαμε προηγουμένως, μπορεί να είναι ένας νάρθικας, μπορεί να είναι... ότι θα βάλει το μαξιλάρι του λίγο πιο ψηλά ή ότι θα κοιμάται στο πλάι ή θα τρώει 3 ώρες νωρίτερα. Λέω απλούς κανόνες που μπορεί να είναι. Ξεκινάμε από τα πιο απλά και πάμε στα πιο δύσκολα. Προσωπικά, λίγους οδηγώ στο χειρουργείο. Λίγους. Διότι πράγματι η χειρουργική δεν είναι η πανάκια που θεραπεύει τα πάντα. Γιατί και όταν λέτε χειρουργική, κύριε Αποβασιλείου, τι ακριβώς κάνετε, τι τεχνικές ακολουθείτε και πόσο απλές είναι οι τεχνικές? Ένα έντονο διάφραγμα, αυτό πρέπει να χειρουργείται. Σαφώς, ανατομική παράγοντες. Ναι. Λοιπόν, αν υπάρχει ένας όγκος στο ρινοφάρυγγα, πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αν υπάρχουν πολλοί υποδεστημίτη, πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αν είναι μια παροδική κατάσταση που ο άρρωστος έχει μια αιγμορρόκηδα ή μια ρινοκολπίτιδα ευκαιριακή, δεν κάνει τίποτα. Δίνει αντιβιωτικά και τον τακτοποιείς. Αν όμως δεν υπάρχει παθολογικό ανατομικό υπόστρωμα, δεν υπάρχει τρόπος χειρουργικά να αντιμετωπίσει κανείς το ροχαλιτό, εάν δεν υπάρχουν κάποιες εκφλαστείς αδενικές ή παθολογοανατομικές διαφοροποιήσεις? Εάν ξεφύγουμε από όλο αυτό το φάσμα της αντιμετώπισης, τότε είναι η συσκευή θετικής ποιήσης, το ΣΥΠΑΠ. Το ΣΥΠΑΠ. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Εμείς αυτό το χρησιμοποιούμε σαν τελική λύση, σαν τελευταία προσπάθεια. Έχουν τα λέιζερ κάποια εφαρμογή? Βεβαίως. Κάποιες από τις επεμβάσεις που κάνουμε γίνονται με λέιζερ και μάλιστα. Περιμένουμε σαν ομάδα ένα καινούριο μηχάνημα που έχει σχεδιαστεί στη Ρωσία. Έχει πάρει το certificate και από τη Ρωσία και από την Ευρώπη. Που κάνουμε, θα κάνουμε τα ρινικά διαφράγματα, το χόνδρινο κομμάτι, μόνο με λέιζερ και με τοπική αναισθησία. Έρχεται το πρωί, κάνουμε το λέιζερ στο χόνδρινο κομμάτι και μετά από μια ώρα φεύγει.
Μάλιστα. Κύριε Δρακόπουλο, έχετε ερώτηση. Επειδή μιλάμε για λέιζερ και το λέιζερ γενικώς έχει περάσει στον κόσμο ότι έχει ένα μεγάλο κόστος σαν χειρουργείο. Στη δική σας την περίπτωση, το λέιζερ σε αυτό το χειρουργείο, όταν εφαρμοστεί, θα έχει ένα αρκετά ανεκτό κόστος για τον κόσμο? Καλή ερώτηση, κύριε Δρακόπουλο, γιατί όλοι θέλουν να ξέρουν. Δεν νομίζω ότι θα είναι μεγάλη. Έχει ένα, από ότι στις πρώτες μας επαφές, θα έχει ένα υλικό αναλώσιμο το οποίο είναι στα 500 ευρώ και από εκεί και μετά. Κανείς θα πάρει ο γιατρός, ξέρω εγώ, 100-200 ευρώ, ανάλογα τι κάνει ο καθένας. Και ένα κόστος κλινικής, νοσοκομείου. Δηλαδή δεν είναι στα υπερβολικά ποσά τα οποία είναι όταν κάνεις ένα χειρουργείο και ότι κοιμάται και ότι μένει με μια μέρα μέσα. Κύριε Γιούρδη, έχετε κάτι να ρωτήσετε? Ναι, εγώ ίσως δεν έγινε κατανοητή η προηγούμενη ερώτηση. Έχει κάποιος απνοϊκό σύνδρομο. Δεν έχει πάει ποτέ, δεν το έχει μελετήσει ποτέ και αδιαφορεί και πλήρως. Και έχει να κάνει μια επέμβαση. Είναι οποιαδήποτε επέμβαση, ουρολογική, γυναικολογική, χειρουργική. Πρέπει πρώτα να πάει στον ορειλά να λύσει το πρόβλημα πριν πάει να διασωληνωθεί. Οπωσδήποτε. Έτσι, αυτό ήθελα να ξεκαθαρίσω. Δηλαδή, ό,τι και να κάνεις, και εδώ θα μας απαντήσει και το Βασιλείου, το να πας να χειρουργείς για το οτιδήποτε και να αντιμετωπίσεις αναισθησιολογικά με απνοϊκό σύνδρομο, αυτό αυξάνει πάρα πολύ τον κίνδυνο. Πρέπει εκ των προτέρων να λυθεί το πρόβλημα. Μερικά ή ολικά, να χάσει τα κιλά του ο άρρωστος, παραδείγματος χάρη, να κόψει το κάμπισμα, όπως είπαμε. Yes. Έτσι υπάρχουν ένα σωρό παράμετροι. Και ποτέ χειρουργείο σε ανθρώπους που έχουν πολλές άπνιες, δηλαδή πάνω από το 25-30 ανά ώρα. Εμείς δεν το βάζουμε, δεν το τολμούμε. Μας τα είπατε πάρα πολύ ωραία, κύριε Παπαβασιλείου. Λύσαμε και το θέμα του ροχαλιτού και της άπνοιας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Μας τα είπατε πάρα πολύ ωραία στον Dr. Fly. Να ευχαριστήσουμε την ομάδα μας, τον κύριο Γκιούρδα. Ευχαριστούμε πολύ για τις ερωτήσεις και τα comments και την παχυσαρκία φυσικά. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Μυρίλα. Εγώ σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Δρακόπουλο. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε πάλι τον κύριο Παπαβασιλείου. Και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και τον κύριο Τσιόμου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε πιστά, όπως πάντα μαζί σας, Doctors Live, με πολύ ωραία θέματα. Γεια σας από εμάς.